Η κλήρωση των ημιτελικών μπορεί να μην έβγαλε ντέρμπι δικεφάλων, ωστόσο τα σενάρια να δούμε σε επανάληψη τον περσινό τελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΚ είναι πλέον αρκετά. Πανιόνιος και Λάρισα ήλπιζαν να αναμετρηθούν μεταξύ τους προκειμένου να έχουν περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης στον μεγάλο τελικό. Η θεά τύχη όμως είχε διαφορετική άποψη, αφού ο δικέφαλος του Βορρά κληρώθηκε κόντρα στον Πανιόνιο με το πρώτο μάτς να είναι στη Νέα Σμύρνη, την ώρα που η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λάρισα με τον πρώτο ημιτελικό στο LFC Arena. Η πρώτη ημιτελική σύμφωνα με το πρόγραμμα θα διεξαχθούν 27 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου και η επαναληπτική σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο στις 17 με 19 Απριλίου. Στην ΑΕΚ είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι είναι η μόνη ελληνική ομάδα η οποία βρίσκεται και στις 3 διοργανώσεις και στους 3 θεσμούς. Αυτό βέβαια μας κάνει υπερήφανους. Από την άλλη τη μεριά όμως αυξάνει και το βαθμό δυσκολίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν 2 πολύ όμορφα παιχνίδια με τη Λάρισα. Θα κερδίσει, ελπίζω, ο καλύτερος και από εκεί ύστερα θέλουμε να κάνουμε χαρούμενους και υπερήφανους τους ανθρώπους της οικογένειας της ΑΕΚ, η οποία σημειωτέων μέρα με τη μέρα μεγαλώνει και αυξάνεται. Θεωρούμε ότι η χρονιά φέτος μας πηγαίνει. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ με το σεβασμό που της αναλογεί, όμως και η πορεία μας μέχρι φέτος στο κύπελο και μέχρι τους 4 του κυπέλου αποδεικνύει ότι είμαστε μια συμπαγής ομάδα. Ξέρουμε τι θέλουμε από το παιχνίδι μας. Το κύπελο διαχρονικά είναι ένας στόχος της ΑΕΛ και ελπίζουμε να προκριθούμε στο τελικό. Πανιόνιος και ΠΑΟΚ τα λένε ξανά σε ημιτελικό έπειτα από 20 χρόνια, ξυπνώντας τους και ανέρυθρους ένδοξες στιγμές του 98, όταν στην πορεία για την κατάκτηση του τροπαίου κοντρά στον Παναθηναϊκό, ο ιστορικός είχε προκριθεί επί του δικεφάλου με το 1-0 στη Νέα Σμύρνη και το 1-1 της Τούμπας. Είναι 2 αγώνες οι οποίοι θα κρίνουν τον έναν από τους 2 φιναλίστ. Ο ΠΑΟΚ, λόγω της φετινής καλής πορείας που έχει και της καλής ομάδας που έχει, πιστεύω ότι θα πάει στον τελικό. Είναι ένα καλό ζευγάρι και από εκεί και πέρα εμείς σαν ΠΑΟΚ δεν κοιτάμε τα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας ή του επόμενου μήνα, κοιτάμε τα παιχνίδια 1-1. Άρα το σημερινό παιχνίδι έχει για μας μεγάλη σημασία και οι αγώνες του κυπέλου όταν θα έρθουν, καλώς να έρθουν και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι και εκεί για να κάνουμε το στόχο μας που έχουμε για πρωτάθλημα και κύπελλο πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι όπως και η Λάρισα ήθελε εμάς, είναι και από τη δική μας πλευρά λογικό να θέλαμε να αποφύγουμε την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Με δεδομένο τώρα ότι παίζουμε τον ΠΑΟΚ, θα βάλουμε τα βήματά μας να βρεθούμε στο τελικό του ΆΚΑ. Από εκεί και πέρα, ένα μικρό σημάδι υπάρχει από το τελευταίο κύπελο, το 98, όπου πάλι με τον ΠΑΟΚ βρεθήκαμε στον ημιτελικό, πάλι βρεθήκαμε με τον πρώτο αγώνα εντός έδρας. Ας ελπίσουμε να είναι σημαδιακό. Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, μιλώντας για έναν πιθανό τελικό μεταξύ ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, υπογράμμισε πως ο αγώνας δεν πρέπει να γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι έδρα της Ένωσης, αλλά σε ουδέτερο γήπεδο που θα αποφασίσει η ΕΠΟ. Θεωρώ ότι δεν θα ήταν σωστό να γίνει στο ΑΚΑ αν αυτές οι δύο ομάδες είναι στο τελικό, διότι το ΑΚΑ είναι η έδρα της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα μπορεί να αποφασίσει η ΕΠΟ το πού μπορεί να γίνει ο τελικός και να γίνει με ασφάλεια, ώστε να μην έχουμε τα περσινά έκτροπα. Πάντως σίγουρα υπάρχουν γήπεδα τα οποία θα μπορεί να γίνει ο τελικός αν πέσουν οι δύο αυτές ομάδες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ναι, φέτος μπορεί, επειδή έχουμε μάθει το τι έγινε πέρυσι, μπορεί φέτος και εκείνο το γήπεδο, αν χρειαστεί να γίνει, γιατί υπάρχει και το Παθεσσαλικό, υπάρχει και το Παγκρίτιο, μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο γήπεδο, αλλά τα μέτρα ασφαλείας να είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία είχαν γίνει στο Βόλο.